Έτοιμος να ηγηθεί μιας προσπάθειας εκπόνησης ενός προγραμματικού σχεδίου που θα δημιουργήσει την κοινωνική συμμαχία, η οποία θα επιτρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ξανά κυβερνός αδύναμη, δήλωσε χθες το βράδυ, ανοίγοντας τον κύκλο των προεκλογικών του εμφανίσεων από τα Χανιά, ο υποψηφίος πρόεδρος του κόμματος Παύλος Πολάκης. Θεωρώ ότι αυτό είναι που έχει ανάγκη και ο ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα. Κουράστηκα να κουβαλώ νερό σε ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτρια από μένα. Και είπα να βγω μπροστά. Και αυτό κάνω. Μίλησε για την επιστημονική και πολιτική του διαδρομή και χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο σχολείο για τον ίδιο τη θητεία του στον Δήμο Σφακίων. Το μεγαλύτερο σχολείο που πέρασα ήταν ο Δήμος Σφακίων. Δεν ήταν το Υπουργείο Υγείας. Γιατί στο Δήμο Σφακίων αναγκάστηκα να ασχοληθώ από το κοινωνικό φροντιστήριο και το ιατρείο μέχρι τα λιμάνια, τους αγροτικούς δρόμους, την κτηνοτροφική παραγωγή, τις υποδομές, τα λογιστικά, τα χρηματοοικονομικά, τα νομικά. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το ενεργειακό και την πράσινη ανάπτυξη, λέγοντας ότι θα καταστρέψουν τη φυσιογνωμία, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή του νησιού. Κατηγόρησε δε τον Πρωθυπουργό ότι κατανέμει πόρους που εισπράττονται από τους Έλληνες φορολογούμενους σε επιχειρηματικούς κολοσσούς. Και έχει αφήσει την οικονομία να είναι έρμεο, πέντε καρτέλ και να μας ταιριάζει όπου να είναι ο χαρακτηρισμός Κολομβία των Βαλκανίων, λόγω των καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί. Αυτά, με μια κουβέντα, είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Ο Παύλος Πολάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ από τα πειρά του δεν γλίτωσαν ούτε οι ανώτατες δικαστικές αρχές. Παρακολουθούσε τους υπουργούς του, παρακολουθούσε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, για να παίρνει θέση στα deal που γινότανε, παρακολουθούσε επιχειρηματίες. Με μια δικαιοσύνη η οποία απλά κουκουλώνει σκάνδαλα, κρύβει σκάνδαλα. Με μια εισαγγελέα του Αρείου Πάγους που να λέει στη Μαρία Καριστιανού ζήτα βοήθεια από την Εκκλησία και όχι να ζητήσει να τιμωρηθούν αυτοί που έσπρωξαν 57 παιδιά στο θάνατο. Υπεραμείνθηκε δε των επιλογών της κυβέρνησης Τσίπρα, επαναλαμβάνοντας ότι κυβέρνησε με ένα σκληρό καθεστώς επιτήρησης.